Έχει τεθήκανε πολλά θέματα με τον Υπουργό και το θέμα της επισήμανσης τέθηκε στον Υπουργό, όπου νομίζω ότι έχουμε κοινές απόψεις και το παλεύουν και αυτοί. Εννοείται τον Υπουργό Υγείας της Κύπρου. Τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης της Κύπρου, ναι, και περιβάλλοντος, τον κύριο Κώστα Καδή. Ναι. Και τον ενημερώσαμε και για τις διεργασίες και τι ακριβώς σημαίνει αρέπο, γιατί σαν Υπουργείο και σαν, γιατί αυτοί θα πρέπει να ενταχθούν ως Υπουργείο και όχι ως περιφέρειες που είμαστε εμείς, δεν έχουν ενταχθεί σε αυτό το δίκτυο, και αν και έχουν πάρα πολλά προϊόντα κατοχυρώσει και η Κύπρος. Και θα σας πω και το εξής, ότι σε αυτή τη χρονική στιγμή έχουν καταθέσει, εκτός από το χαλούμι που εγκρίθηκε ως προϊόν γεωγραφικής ονομασίας προέλευσης, έχουν καταθέσει ακόμα 5 φακέλους. Άρα νομίζω ότι έχουμε, όπως έθεσα και στον Υπουργό, κοινή πορεία για να δούμε την προάσπιση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων. Ήταν πολύ θετικό σε αυτή τη διαδικασία. Είπε να ξεκινήσουν άμεση οι διαδικασίες ένταξης του Υπουργείου του στο ΑΡΕΠΟ. Νομίζω ότι ήταν μια πολύ θετική και επικοδομητική συνάντηση. Γιατί το καθυστερήσανε? Δεν το γνωρίζανε? Ναι, δεν το γνωρίζανε, γιατί είχαμε και μία συνάντηση την προηγούμενη μέρα. Υπήρξαν διαδοχικές συναντήσεις με τους παραγωγικούς φορείς, όπου και αυτοί το θέσανε σαν θέμα, αλλά νομίζω ότι πραγματικά δεν το γνωρίζανε. Δεν είχε γίνει μέχρι τώρα κάποια ανάλογη διαδικασία και κάποιες συναντήσεις για να τους ενημερώσουμε και να... Εμάς ήταν από την αρχή που αναλάβαμε την Προεδρία, αλλά λόγω δυστυχώς της πανδημίας δεν μπορούσαμε να έχουμε αυτή την επικοινωνία, γιατί όπως ξέρετε κι εσείς, από το τηλέφωνο ή να στείλεις ένα email δεν είναι το ίδιο. Τώρα τεθήκαν τα θέματα επιτάπητος. Νομίζω ότι υπήρχε πραγματικά άμεση ανταπόκριση του Υπουργού. Θεώρησε ότι είναι ένα πολύ καλό δίκτυο και είπε στους συνεργάτες να ξεκινήσουν διαδικασίες ένταξης στο ΑΡΕΠΟ. Άρα λοιπόν τώρα οι περιφέρειες που εντάσσονται σε αυτή την περιφερειακή ένωση είναι 35 στο σύνολο, έτσι? Βέβαια, αλλά ξέρετε, εδώ έχουμε το πολύ σημαντικό ότι εντάσσεται πλέον ένα κράτος. Άρα αυξάνονται από τα 8 κράτη-μέλη, γίνονται 9. Είναι σημαντικό που έχει γίνει αυτή η συνεργασία και η επικοινωνία για να ενταχθεί η Κύπρος σαν κράτος μέλος. Σε ό,τι έχει να κάνει με την χρωματική επισήμανση, τα όσα ακούγαμε το προηγούμενο διάστημα, υπάρχουν εξελίξεις, κυρία Χουδετσανάκη? Ναι, υπάρχουν εξελίξεις. Ούτως ή άλλως το ΑΡΕΠΟ έχει καταθέσει επίσημη πρόταση, όπως είπα και στον Υπουργό, έχουμε πάρει επίσημα θέση. Δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία η τελική. Η τελική θα ολοκληρωθεί το 2022. Όμως είμαστε, όπως κουβεντιάσαμε, γιατί εγώ έθεσα και το θέμα στον Υπουργό, στον κύριο Λιβανό, όταν είχε κάνει την επίσκεψή του στα Χανιά. Θεωρώ ότι είμαστε όλοι προς την κοινή κατεύθυνση. Πιστεύω ότι θα υπάρχουν θετικές εξελίξεις. Αρκεί να το προλάβουμε βέβαια όλο αυτό το πράγμα, έτσι, γιατί αν το αφήνουμε πηγαίνει προς τα πίσω, δεν ξέρω. Όχι, τι δεδομένα μπορεί να έχουμε. Νομίζω ότι εμείς έχουμε, κυρία Δουλγεράκη, αύριο το εκτελεστικό συμβούλιο, όπου θα ζητήσω από τους συμμετέχοντες που είναι στο εκτελεστικό συμβούλιο να γίνει μία συνάντηση πριν τη Γενική Συνέλευση, να συζητηθεί το θέμα το από το αγρόκτημα στο πιάτο. Εκεί θα καλεστούν, δεν θα είναι μόνο τα μέλη της Ολομέλειας, αλλά θα καλεστούν ευρωβουλευτές από το Ευρωκοινοβούλιο και κάποια μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό είναι στην ατζέντα για να ζητήσω αύριο όσον αφορά την περιφέρεια Κρήτης. Νομίζω ότι πλέον έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο που θα πρέπει όλα τα μέλη που συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία να κουβεντιαστεί από κοντά και να βρεθεί μια κοινή λύση. Μια κοινή λύση για την προστασία των προϊόντων, όχι μόνο των γεωγραφικών ενδείξεων, αλλά και γενικά των προϊόντων. Μάλιστα. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό. Τώρα κοιτάξτε να δείτε. Από τη μία, αυτή η συνάντηση των περιφερειών όλης της χώρας που εκκρεμεί με την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Αυτό το οποίο είπατε στην Εκτελεστική Επιτροπή εσείς ότι θα ζητήσατε, αλλά είναι μια εκκρεμότητα που έχετε η ίδια θέση σε ό,τι έχει να κάνει στη συνάντηση με τους ευρωβουλευτές. Αυτή η σύσταση της Επιστημονικής Επιτροπής
της, άσχετα με το αν είναι μέσα το ΑΡΕΠΟ ή όχι, τέλος πάντων, και οι επιστήμονες του ΑΡΕΠΟ από το Υπουργείο, δείχνει κάπως να κινεί τα νήματα, αλλά εγώ θα το επαναλάβω για άλλη μια φορά. Ο χρόνος πιέζει και το ζητούμενο είναι να μην βρεθούμε προεκπλήξεως, επειδή κάποιοι μπορεί να λένε έχουμε χρόνο, αλλά αυτός ο χρόνος στο τέλος δεν θα είναι παρκής. Εγώ νομίζω ότι ούτως ή άλλως τώρα που ξεκινάει, καταρχήν να σας πω ότι ο Υπουργός, μετά που υπήρχε αυτή η τοποθέτησή μέσα στο η συνάντηση στα Χανιά, είπε να συμπεριληφθώ στην Επιτροπή, στην Επιστημονική Επιτροπή, μια και κατάλαβε και αντιλήφθηκε ίσως ότι το ΑΡΕΠΟ ξεκίνησε αυτή τη διαδικασία εδώ και ένα χρόνο. Άρα και ότι έχουμε και την άμεση ενημέρωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και παρακολουθούμε πολύ στενά το θέμα. Άρα πολύ καλό αυτό σαν εξέλιξη. Και νομίζω, κυρία Δουβγεράκη, ότι τώρα θα επιταχύνουμε τα βήματα προς όφελος των προϊόντων, όπως το είπα και προηγουμένως. Έχει ακόμα χρονικό διάστημα, αλλά νομίζω ότι και το Υπουργείο κάνει πλέον ενέργειες, οπότε θα είμαστε σε μια κοινή ενημέρωση, κατεύθυνση. Και οι αποφάσεις που θα ληφθούν νομίζω ότι θα είναι υπέρ των προϊόντων. Κοιτάξτε, αυτό επίσης το οποίο λέτε, ότι ξέρετε, δεν μιλάμε μόνο πλέον για τα προϊόντα γεωγραφικής ένδειξης, αλλά μιλάμε για όλα τα πιστοποιημένα, φαντάζομαι, προϊόντα της κάθε χώρας. Νομίζω ότι αυτό λίγο πολύ ανοίγει ορίζοντες, ναι. Ναι. Και θα σας πω κάτι, όταν ένα ελαιόλαδο που μπορεί να μην είναι προϊόν προέλευσης, που whey, pop, κατατάσσεται στην κατηγορία C, όπως είπαμε, δεν μιλάμε λοιπόν μόνο για τα προϊόντα γεωγραφικής ένδειξης. Θέλουμε να προστατεύσουμε όλα τα αγροτικά προϊόντα και όχι μόνο της Κρήτης, αλλά και των άλλων χωρών. Νομίζω ότι έχουμε κοινή πορεία, όπως είπαμε και με τον Υπουργό, τον κύριο Καδή. Μας ενώνουν κοινά, έχουμε κοινά ενδιαφέροντα, έχουμε κοινά προϊόντα Ελλάδα και Κύπρος. Αυτό λοιπόν, να είμαστε σε μια κοινή πορεία, σε μια συστράτευση δυνάμεων, για να δούμε πώς προστατεύουμε τα προϊόντα. Γιατί δεν μπορεί, όπως το εξήγησα, να έρχεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κατοχυρώνει φακέλους και στη συνέχεια αυτά τα προϊόντα να μην τα προστατεύει.